συστήματα γενικότερων ενδιαφέροντων βεβαίως, αλλά από αυτό την περιοχή μας και που πρέπει η παρέμβασή μας να είναι καθοριστική για να έχει και αποτέλεσμα, πρέπει να έχουμε μια εικόνα. Πρέπει να υπάρχει μια εικόνα καταγραμμένη προκειμένου να παρουσιάσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Υγεία τι προβλήματα έχουμε, τι προσωπικό υπάρχει, τι νοσοκομεία νοσοκομεία έχουμε, ποια κέντρα υγείας, ποια αποδείγματα, ποια αγροτικά. Πρέπει να υπάρχει μια εικόνα. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η καταγραφή και η συνέχεια τα στοιχεία προκειμένου σε μια περιοχή η οποία θεωρείται κρίσιμη από άποψη προσέγγισης, όπως είναι Νάξος, εκεί θα γίνει η συζήτηση γενικευμένη για τα προβλήματα υγείας στην περιφέρεια τους. Επίσης, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κυβερνητική, αν θέλετε, δράση, καλείται το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο Περιφερειάρχης να απαντήσει εάν κάποιος υπουργός ή αν έχει βγει μια υπουργική απόφαση ή αν έχει συζητήσει κάποιος συνάδελφος περιφερειακός σύμβουλος με την κυρία Δαμανάκη, που εγώ δεν είχα την τιμή να μιλήσω μαζί της για να μου αναλύσει και εμένα την πολιτική για την Αθηνία. Εγώ πώς να τοποθετηθώ εάν δεν έχω ενημέρωση από το αντίστοιχο φορέα, είτε η κυρία Δαμανάκη είτε το Υπουργείο Αλληλείας και της Ιωσικής Πολιτικής. Πέρα από λοιπόν ότι καλό είναι, ωραία είναι να συζητάμε, να πρέπει να θέλουμε θέση για όλα αυτά τα ζητήματα και βεβαίως όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να στρεφωθούν όλες τις δομές υγείας, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο μας. Λέω όμως ότι είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να έχουμε μια θέση, εφόσον βεβαίως έχουμε διαγνώσει το αντικειμένο. Τώρα. Σε ζητήματα που είναι αναγκαιοποίητων μας και βεβαίως δράσεων μας, δεν μπορώ εγώ να απολογηθώ ούτε να εκφέρω άποψη εάν τα πολεμικά πλοία θα προσεγγίσουν σε ολοκληρωτικά περιοχή. Δεν μπορώ, δεν είναι αναγκαιότητά μου. Ζητήματα πρέπει να κάνουμε με εξωτερική πολιτική. Υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει η Υπουργή, έχετε, αν θέλετε, παρουσία του Υπουργή, να πάρετε την απάντηση από τον καθήκον αρμόδιο που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για αυτό το ζήτημα. Θα απαντήσω όμως σε όλες τις ερωτήσεις και σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη δράση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και δεν πρόκειται εγώ σε κάθε ερώτηση η οποία γίνεται και που δεν είναι από τα μας να απαντάμε εμείς. Ένα είναι αυτό. Βεβαίως επιδιώκουμε τη συνέργεια και βεβαίως θέλουμε τη συνεργασία και βεβαίως θέλουμε αυτό το όργανο να κάνει μια παρακολουθή δουλειά. Είναι συλλογικό όργανο, υπάρχουν απόψεις διαφορετικές, μέσα από τη σύνθεση μπορεί να βγει πραγματικά μια θέση η οποία να εκφράσει το σύνολο, αν θέλετε, του Ελληνικού Συμβουλίου. Κάνουμε προσπάθειες όλοι μας. Βεβαίως ο καθένας έχει τις πολιτικές του απόψεις, έχει τις πολιτικές του θέσεις. Αυτή είναι η δημοκρατία. Τα κόμματα είναι συστατικά της δημοκρατίας, είναι επιρροές της δημοκρατίας και βεβαίως εκφράζονται και βεβαίως υπάρχει και η αντιπολίτευση. Λέω όμως ότι αυτό το οποίο θέλουμε να πνευόμαστε και να εκπαιδευόμαστε είναι ότι αυτή η περιφέρεια, αυτή τη στιγμή, στο σύνολο της χώρας, είναι ένα παράδειγμα. Δεν είναι μικρή υπόθεση πραγματικά και αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι αυτή η περιοχή θα δώσει ακόμα και μια οικονομική ανάσα στην χώρα. Και θέλω να σας πω ακόμα περισσότερο. Όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται, ήδη κατά ευρωπαϊκή, είναι η πρώτη φορά ίσως, όπου αυτή τη στιγμή κλείνονται σχόλια για την επόμενη περίοδο τριετίας. Λοιπόν, άρα να τα συζητήσουμε όλοι. Και βεβαίως κλείνω λέγοντας ότι εκφραστής της τοπικής κοινωνίας και των προβλημάτων, κυρίως όταν εκφράζονται μέσα από την αυτοδιοίκηση, είναι ο κ. Δήμαρχος. Κ. Δήμαρχος παρουσίασε τις θέσεις του, παρουσίασε τις προτάσεις του, δώσαμε μια καταρχήν απάντηση. Θα συνεχίσουμε αυτό το διάλογο και αυτή τη συνεργασία την οποία έχουμε.
αυτοκρατία Παρτία, 46 παρόντες Περιφερειακή Συμβουλή, και ξεκινάει όμως η πρακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με δύο ηγέτες. Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους που παραμένουν. Επίσης, δυστυχώς που θα το πω, έχουν καταργηθεί οι ενισχύσεις της 12ης και
και των Κυκλάδων και πολύ περισσότερο του Περιφερειακού Ενωδήμου. Το θέμα είναι ότι τρέχουν και θα πω και στο για τον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά και για τον κύριο Νικητιάδη που φεύγει. Υπάρχουν προβλήματα που τρέχουν και τα οποία δεν μπορεί να τα παραπέμπουμε ή να τα προσπερνάμε εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πέρα από το γενικό και το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας, που απασχολεί ιδιαίτερα και το 12 που παρουσιάστηκε σαν χώρος εφορίας. Μπορεί πραγματικά να υπάρχουν αυτοί οι πόροι να πηγαίνει καλά ο τουρισμός, αλλά πέσει στις μεγάλες προοδευτικές μονάδες και εκεί θα μείνουν και δεν θα επανέλθουν και να θα αναδιαμιανηθούν τα έσοδα, όπως είπε και ο Δήμαρχος της χώρας. Θέλω εδώ να πω σύντομα. Τρέχουν θέματα και για τα 12. Παράδειγμα, το θέμα της υγείας που ζητήσαμε να συζητηθεί εδώ στην ΚΟ. Θα πω εδώ για το θέμα της βοήθειας στο σπίτι που έρχεται. Έχουμε εδώ μια επιστολή προς τον πρόεδρο, τον κύριο Κούφα. Και από την κυρία Ρούφα που παραβρίσκεται εδώ, που είναι πρόεδρος της Δημοτικής Δημοφιλούς Επιχειρήσης Πρόνοιας του Δήμου της ΚΟ. Βλέπω εγώ, κύριε Πρόεδρε, ότι η περιφέρεια του Αιγαίου παίρνει 252.000 ευρώ στην περιφέρεια συνολικά στη χώρα μας με 60 εκατομμύρια συνολικά. Η επόμενη περιφέρεια παίρνει 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μεγάλο θέμα. Δεύτερο, η ετεπρόφυγα μάθαμε πέρσι ότι σταματάει και η λειτουργία δεν θα προχωρήσει με την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Ο πρόεδρος της ΤΕΔ, ο Μιχάλης Οκοντίνας, παραιτήθηκε και παραιτήθηκε και από πρόεδρος. Η ΠΕΔ δεν ξεκίνησε ακόμα τη λειτουργία. Δεν ξέρω βέβαια την αντίστοιχη ΕΔΑΕ και τα λοιπά. Ας το να μας πει και ο πρόεδρος αυτό, αλλά είναι συγκεκριμένα για να μην μπορούμε να ενοποιήσουμε τις δράσεις μας και να λύνουμε τα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι στην ΚΟ. Πέρα από το θέμα της δημόσιας περιουσίας που θα δείξει και την ΚΟ και τη Ρόδο ιδιαίτερα, θέλω να κλείσω. Έρχεται στα χέρια σας, κύριε Πρόεδρε, μια πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ για να κηρυχθεί το αστυνομικείο μνημείο παγκόσμια. Κύριε Παπαδιά, θα κοπεί ο λόγος εκτός ημερήσιας. Ξέραμε συγκεκριμένα τις ελλείψεις. Για κάθε νησί έχουν γραφτεί και στο ίντερνετ και από τους επικεφαλείς των παρατάξεων που διαπορούν. Κύριε Βαρκά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πλάι σας περιορισμούμε σήμερα εδώ και για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω επίσης τον πρώην Υπουργό κ. Ρήγα και τον Εθνική Κλάδα. Δίνω τον λόγο σύντομα στον κύριο Καπανίδη να διεκδικήσει προφανώς για θέματα υγείας θα είναι. Έχετε το λόγο, κύριε Καπανίδη. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ για να μην αναπτύξω εγώ
να μπορέσει να εκφράσει κύριο... Ευχαριστούμε τον κύριο Γραμμή. Αν επιτροπά το σώμα, να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Τάλαρα, για να αναθέσει αυτό το θέμα όσον αφορά το πράγμα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συμφωνούμε να συζητηθεί στα πρώτα θέματα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έχει τον λόγο. Ένα έργο το οποίο έχει ο Ιατρικός Σύλλογος στην Κέντρο Πάντα, την οποία έχει ξεκινήσει να κινηθεί μας κυρίως σαν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και θέλει να κάνει μια εισήγηση. Νομίζω ότι το δεχόμαστε. Να κάνει μια εισήγηση. Πρώην έτσι, ασχολούμε. Εμείς δεν μπορούμε να ρώτησα και μου είπατε συμφωνούμε. Ερωτείτε το σώμα. Συμφωνούμε να κάνει αυτή την εισήγηση του θέματος αυτού ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ναι. Ο κύριος πρόεδρος έχει τον λόγο. Σύντομα, κυρία, λέω σύντομα, σας παρακαλώ. Για να δημιουργηθεί το μνημείο αυτό και να αποκατασταθεί.
ιστορικά και χρονικά νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή να μην συζητάμε μονάχα τα θέματα υγείας και να μην έχουμε μόνο απαιτήσεις από το κράτος. Εμείς σαν ιατρικός σύλλογος κάνουμε το καθήκον μας, βάζουμε την πλάτη μας, ξεχάσαμε όλα αυτά που μας λείπουν και προτάσουμε αυτά που έχουμε σε προτεραιότητα. Με μεγάλη χαρά, αφού ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν, τον Δήμαρχο Χρυσό, το Διεθνές Δημοκρατικό Ίδρυμα, τους συμβούλους τους περιφερειακούς της Ενότητας Χρυσό και τους ανθρώπους όλους τους οποίους βοήθησαν στο να φτάσουμε σήμερα εδώ και να σας παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Ζητάμε επίσημα από εσάς, κύριε Περιφερειάρχε, να εντάξετε στα επόμενα βήματά σας την οργάνωση της Επιτροπής για να συνταχθεί ο Κάκτος, ο οποίος σας σημειώνω ότι ήδη τον περιμένει η Γαλλική Αντιπροσωπεία. Οι άνθρωποι, η Εθνική Αντιπροσωπεία της Γαλλίας περιμένει την αναβάθμιση του βασιλικού Χρυσού για να ονομαστεί πλέον ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας. Μέσα στο φάκελο θα βρείτε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δηλώνουν την ανάγκη της ονομασίας του μνημείου. Είναι όλες οι υπογραφές των επισκεπτών της πρώτης τελευταίο διευθυντές διάστημα, πανεπιστημιακών, ανθρώπων των γραμμάτων. Αλλά τα κυριότερα από όλα είναι το πρόβλημα της στήριξης της πολιτείας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Έγινε κατανοητό. Νομίζω ότι πρωτού δώσω το λόγο ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πιστεύω ότι ερχόμαστε, θα το ρωτήσω, να κινηθεί και να συμβάλλουμε ώστε το ασκητήριο να κινηθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και να ενταχθεί. Εμείς θα θέλαμε ως περιφερειακός σχεδιασμός, με συγχωρείτε, αν πρέπει να
διευκρινίσω κάποια πράγματα για να μην πω κάτι να τα ακούσετε. Σαν περιφερειακό συνδυασμό, για να μην θέλαμε να μα κοινοποιήσετε κάποιε ενέργειε των φάκελων των οποίων έχετε προωθήσει με επιτυχία και πάλι σε εξή χαρακτήρα εδώ. Και το δεύτερο, για να είμαστε και πρακτικοί και να μην έχουμε πολλά χρόνια, η αρχική μα την παράταξη, φυσικά και δεν μπορεί να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα προτείνουμε τον πρώην δήμαρχο του Δήμου Αρχιδών και επειδή είναι περιφερειακό σύμβολο και πολιτικό μηχανικό, πολιτική περνάμε δύσκολο σα, πολιτική μηχανική το ίδιο βέβαια. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο ο Αποστόλης ο Τόμος εδώ στο Σαρκά, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτή την επιτροπή, η οποία δηλαδή πιστεύω ότι έχει την πυρομοκρισία να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ τον κύριο Μάτινο. Πρωτού το σχολείο μας, η κυρία Καβατάη, θα δράσει την κυρία Κυπρό για μια διευκρίνηση. Ναι, αφού έχουμε επίσης την κουβέντα στην παραπέρα. Δεν ξέρω, ο πρόεδρος του Διευθυντικού Συλλόγου, στον οποίο απαντήσουν όντως οι Ταϊτίνοι, γιατί κατάφεραν να προσπάσουν υπογραφές από όλους τους Ευρωπαίους εκπροσώπους του Διευθυντικού Χώρου, ξέχασε, παρέχει την εταιρεία του λόγου και λόγου διασύνδεσης, δεν ξέρω, να πει ότι το εγχείρημα που το έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια όντως είχε έρθει με απόφαση του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου. Ο πρόεδρος του βρήκε σαν επαρχείο τότε. Πήραμε απόφαση επαρχιακού συμβούλου, έχει έρθει στο νομαρχιακό συμβούλιο. Πήραμε την ανάλογη απόφαση και τώρα βέβαια πρέπει να έρθει ακόμα παραπάνω στο περιφερειακό. Έχει ανοίξει ο φάκελος δύο χρόνια από τα εννέα έχουν ξεκινήσει προσπάθειες. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετά από τα στοιχεία που διάβασα, τη βοήθεια, τη συνεργασία πάνω στην κυρία Κενικουλή. Αλλά τώρα πρέπει πιο οργανωμένα να συγκεντρώσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Ευχαριστούμε την κυρία Κυπρέα. Η κυρία Καπετάρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θέλαμε να πούμε το εξής. Βεβαίως και συμφωνούμε όλοι στο να πράγματι να πει υποψηφιότητα να θεωρηθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Χριστουγεννιάς, το να αναδειχθεί ως μνημείο. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή εμείς δεν κάνουμε τόσο δημόσια σχέση απαράταξη, αλλά μιλάμε επί της ουσίας, και εδώ πείτε λίγο σαν θέατρο του παραλόγου, να σας εξηγήσω σε τι αναφέρομαι. Στην επόμενη συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση εδώ για την υγεία. Αυτή όλη η ιατρική σύλλογη της ΚΟΠ, της Ελλάδας, της Ευρώπης, που δραστηριοποιηθήκατε με αυτό το δυναμισμό για να στηρίξετε την ανάπτυξη του μνημείου, που είναι σημαντικό πράγμα. Εμείς θα περιμέναμε η ιατρική σύλλογη της ΚΟΠ, της Ελλάδας και της Ευρώπης να δραστηριοποιηθείτε και ακόμα περισσότερο την εποχή του κλεισίματος των νοσοκομείων και την εποχή που ο άνεργος ή ο εργαζόμενος ή ο αμοιβόμενος πάει στο νοσοκομείο και πληρώνει, να ξεσηκωθείτε. Άρα, πού συζητάμε, κύριε Πρόεδρε, ο καθένας. Συζητάμε για το μνημείο. Δεν θα μας πάρει ρεκόρ. Παρατηρήσεις του. Υποκατάσεις όλων των Ευρωπαίων Προέδρων των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων.